Καλό μεσημέρι, Νικήτα, κυρίες και κύριοι, από το Επαρχιακό Δικαστήριο Νεμεσού, όπου δεν άρχισε η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου. Αναμένεται σε λίγο να ξεκινήσει. Επιχείρησαν οι αστυνομικοί να βάλουν τους υπόπτους ενώπιον του δικαστηρίου, να περιγράψουμε τι έγινε. Πρώτα πήγε η μητέρα μαζί με τον έναν γιο, μπήκαν στην αίθουσα, αλλά την ώρα που ερχόταν ο πατέρας με τον άλλο γιο, άτομα που βρισκόντουσαν συγγενείς, φίλοι των θυμάτων, επιτέθηκαν στους δύο. Προτού προλάβει η αστυνομία να τους αποθήσει, τους έσπρωξαν, έπεσε στο έδαφος ο ένας ύποπτος, δέχτηκε και κάποια χτυπήματα και εκείνη την ώρα επενέβησαν ισχυρή αστυνομία και απέθεσε τους εξαγριωμένους συγγενείς και φίλους των θυμάτων. Η διαδικασία δεν άρχισε, αναμένεται από στιγμή σε στιγμή να αρχίσει και το πιο πιθανό θα είναι και κλεισμένο των θυρών λόγω πρώτο και της φύσης των αδικημάτων και της συγγένειας που έχουν και το γεγονός ότι μιλάμε για βιασμό ανηλίκων και παρενόχληση ανηλίκων τότε που τώρα είναι ενήλικες, αλλά και το γεγονός ότι για λόγους ασφαλείας το πιο πιθανό θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Να θυμίσουμε λίγο την ιστορία. Χθες συνελήφθησαν 4 πρόσωπα, ένα ζεύγος και τα 2 παιδιά τους, 2 αγόρια 36 και 37 χρόνων, εναντίον των οποίων υπάρχει μαρτυρία από 4 ξαδέρφια τους, ότι από το 1992 μέχρι το 1999 βίαζαν κατά εξακολούθηση την μία 29χρονη, ενώ κακοποιούσαν σεξουαλικά άλλη μία 29χρονη, μία 34χρονη και ένα 27χρονο. Ηλικίες που αναφέρω είναι οι ηλικίες που είναι τώρα τα θύματα, ενώ εναντίον τους η αστυνομία έχει εξασφαλίσει άλλες 4 τουλάχιστον μαρτυρίες από συγγενικά πρόσωπα και φίλους τους οποίους εκμυστηρεύτηκαν τα θύματα, τα όσα βίωσαν από τους συγγενείς, και οι μαρτυρίες φαίνεται να ενισχύουν την υπόθεση για την αστυνομία, αφού αναφέρουν συγκεκριμένους χώρους και οι μαρτυρίες και 4 μαρτυρίες, και είναι αυτά που οδήγησαν την αστυνομία στο να ζητήσει εντάλματα σύλληψης και να συλλάβει τα 4 πρόσωπα. Νικήτα. Άρα δηλαδή έχουμε για την ώρα την επίθεση από συγγενείς των θυμάτων εναντίον των 4 υπόπτων, γι' αυτό καθυστερεί και την διαδικασία στο δικαστήριο. Άρχισε, ναι. Η διαδικασία δεν άρχισε λόγω του ότι υπήρχαν και άλλες υποθέσεις, αλλά είναι και αυτό το στοιχείο που οδήγησε την δικασία να μην ξεκινήσει την υπόθεση, αλλά ναι, υπάρχει μια επίθεση εναντίον των 2 τουλάχιστον, του πατέρα και του ενός παιδιού, από συγγενείς και φίλους των θυμάτων που τους έσπρωξαν, έπεσε στο έδαφος ο ένας ύποπτος, δέχτηκε κάποια χτυπήματα και η αστυνομία τώρα λαμβάνει αυξημένα μέτρα ώστε να μην ξανασυμβεί οτιδήποτε στην αίθουσα του δικαστηρίου, έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου. Ωραία, θα περιμένουμε να δούμε με το πέρας τι θα γίνει, θα μας ενημερώσεις ξανά, Λουκάς Παθάρη. Ό,τι συμβεί θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστούμε για την ώρα. Πάμε να δούμε πώς θα γίνει η εισαγωγή.